τι έκανε αυτή η δημοτική αρχή σε σημαντικά ζητήματα. Αποφασίσαμε ως δημοτική ομάδα να ανοίγουμε ένα θέμα κάθε φορά που θα έχει από εδώ και πέρα συνεδρίαση, για να δούμε τι έκανε η δημοτική αρχή από αυτά που υποσχέθηκε ή τι δεν έκανε. Σε μια κρίσιμη εποχή, σε μια κρίσιμη περίοδο, που η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και ο καθένας αμάς ξεχωριστά, και εμάς μας ενδιαφέρει εδώ ο Δημότης και ο πολίτης της Τιβέριας, θα έπρεπε αυτή η δημοτική αρχή, όπως εξάλλου έχει υποσχεθεί προεκλογικά, να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει για να φέρει εισόδημα στην πόλη, να πάρει πρωτοβουλίες τέτοιες, ώστε με όραμα και με μεράκι να σχεδιάσει πολιτικές αναπτυξιακές και να μην αναλώνεται 8 μήνες τώρα με θέματα μόνο της καθημερινότητας, τα οποία κάνει μόνο απλή διαχείριση και μάλιστα κακή διαχείριση, χωρίς να μπορεί να λύσει θέματα καθημερινότητας τις περισσότερες φορές. Κύριε Δήμαρχε, εάν δεν το ξέρετε, ή αν περιμένετε από το Θεό να βρέξει λεφτά, αυτά μου πλήττε τα κύριε, σας πληροφορώ και είναι βέβαιο αυτό, και υποσχεθήκατε σε ένα μεγαλόπλο σχέδιο της συμπολιτείας εδώ, ενώ του ανθρώπου που φτιάξει πράγματα, να φτιάξει τα πράγματα για τον τουρισμό. Και δεν είδαμε απολύτως τίποτα 8 μήνες τώρα, παρόλο που λέγατε κι εσείς, όπως και εμείς, ότι ο τουρισμός είναι αυτός που μπορεί να δώσει πνοή οικονομική στην πόλη, στο Δήμο, και να μας κάνει όλους να ανέβουμε ψυχολογικά, να ανεβάσουμε βιωτικό επίπεδο, να αισθανθούμε όμορφα. Που θα έρθουν εδώ άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό να κατακλείσουν τις γειτονιές μας και να καθόμαστε στα καφέ μας όχι μόνοι μας, ανταλλάσσοντας και διακινώντας τη μιζέρια μας, αλλά θα μπορούμε να έχουμε δίπλα μας Γάλλους, Άγγλους, Γερμανούς ή από εσωτερικό εντολισμό ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δίπλα μας και θα αισθανόμαστε όμορφα που ήρθαν δίπλα μας, που διαρρυκτέρευσαν στην πόλη μας, που φέρανε τα λεφτά τους να τα αφήσουν εδώ πέρα στην πόλη και από αυτόν τον πλούτο να μπορέσουμε να μοιραστούμε όλοι μας, ο καθένας ό,τι του αναλογεί. Τι κάνατε εσείς λοιπόν στον τουρισμό, δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Θέλω να μου απαντήσετε, έχετε 9 ειδικούς συνεργάτες, κυρία Δήμαρχε. Και αυτοί οι 9 ειδικοί συνεργάτες που έχετε, θέλω να μου πείτε αν αυτά τα λεφτά που παίρνουν και πληρώνονται τα βγάζουν, τα φέρνουν πίσω. Υπάρχει αναπόδοση των ανθρώπων αυτών. Εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν ικανότητες να φέρουν χρήματα πίσω στον τόπο και αν μεταξύ αυτών των 9 ειδικών συνεργατών έχετε ένα μάναζερ περί τα τουριστικά. Μια και εσείς έχετε πάντα μεσάνυχτα από τον τουρισμό όπως φέρετε, να φέρουν ένα μάναζερ εδώ να μας σχεδιάσει. Τι εγώ κάνω τον άνθρωπο που γνωρίζει, να φέρουν ένα ειδικό να σχεδιάσει μια τουριστική πολιτική εδώ για τον τόπο, να δει τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε κόσμο. Και έτσι μας φέρατε κτηριά τους, σαν ειδικούς συνεργάτες, μας φέρατε δικηγόρους καμιά δεκαετία, δηλαδή και το πρόβλημα, κι ας είμαι δικηγόρος, της πόλης είναι δικηγόροι, έχουμε δύο νομικούς συμβούλους τακτικούς, έχουμε άλλους νομικούς συμβούλους έκτακτους, μας φέρατε ένα δασολόγο τώρα εδώ πέρα τον τελευταίο που μας προσλάβατε, και δεν μας φέρατε έναν άνθρωπο που τα λεφτά που θα παίρνει, θα μας τα φέρνει πίσω. Και θέλω να μας πείτε πόσα χρήματα είπε το κάθε ένα ειδικό συνεργάτη από τους 9. Και μας πείτε πάλι ότι είναι νόμιμοι αυτοί. Είναι ανόμιμοι είναι. Αλλά φέρνει ανθρώπους που θα κάνουν τη χρειάζεται την πόλη. Γιατί εσείς αυτούς τους ανθρώπους που πήρατε κάνατε με σφαίρια, είναι αυτοί που σας βοήθησαν προεκλογικά και αδιαφορώντας για το καλό της πόλης εσείς, ξεπληρώνετε καμάτια προεκλογικά. Αυτό κάνατε με τους ειδικούς συνεργάτες. Γιατί να σας πω κάτι. Εκτός του ότι δεν προσλάβατε μάνα Ζερμάνια να μας πει τι θα γίνει, δεν κάνατε. Κάνατε μια συνεδρίαση για τον τουρισμό, κάνατε 100 συνεδριάσεις, θα μας πείτε για παρατάσεις και παρατάσεις, θα μας φέρατε 100 θέματα που τα ψηφίσαμε 100 φορές και τα ξαναφέρατε για την πέρα σαν την Επίτροπο. Αφιερώσετε μια συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο στον τουρισμό, στην τουριστική ανάπτυξη, να καλέσετε οι δήμονες εδώ, τουριστικούς πράκτορες, ανθρώπους των πανεπιστημίων. Μάναζερ ή οτιδήποτε άλλο και να καθίσουμε όλοι μας και εδώ να συνεισφέρουμε για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τουριστικά την περιοχή μας. Τελειώστηκε. Ναι, εντάξει κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ζητήσω την αρνητική του Συμβουλίου να σημαντικά πράγματα να μιλήσω και εν πάση περιπτώσει το πρόεδρε ήταν λίγα. Όπως επίσης δεν κατάφερα ποτέ κανένα σχετικό να κάνουμε μια εταιρεία
δηλαδή να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε και να πουλήσουμε το τουριστικό προϊόν που διαθέτουμε. Όπως επίσης, κάνατε καμία έρευνα αγοράς, να κάνετε μια δημοσκόπηση και να δείτε, να αναθέσετε σε μια εταιρεία μεγάλη και να δείτε τι θέλει ο κόσμος, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Δεν πήγατε στην Κάπα Ρισέτ, πήγατε όμως προεκλογικά στην Κάπα Ρισέτ για να δείτε δημοσκοπικά αν περνάτε μονάδες ή δεν το περνάτε. Για να πέσει αυτή τη δημοσκόπηση αν έχετε 10 μονάδες διαφορά ή 3 ή 5. Κάνετε σε μια εταιρεία τέτοια που κάνει δημοσκοπήσεις, αλλά πέστε δεν είναι προέξοδο αυτό για την πόλη. Να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το πράγμα. Και για να πάω στα αυτά που λέγατε εσείς, να μην λέω εγώ. Κύριε Τζαβαδίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν μιλάω, παίρνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αναφορά της οδού το προς την προηγούμενη της κορφή. Στην προηγούμενη δημοτική συστηθία, όταν συστέθηκε το θέμα εφαρμογής απόφασης οδικής επικρατείας, απαντούσε ότι συντάσσεται κυκλοφοριακή μελέτη και γι' αυτό δεν εκτελούσε την απόφαση. Επειδή πέρασαν 5 χρόνια από την απόφαση της οδικής επικρατείας και 9 μήνες στην δική μας συστηθία, και ακόμα δεν παρουσιάστηκε κυκλοφοριακή μελέτη και συνεχίζεται να μην εκτελείται την απόφαση του ερευνάτου του αλλοτάτου δικαστηρίου, υπενθυμίζοντάς σας ότι στη μη εκτέλεση της απόφασης διαπράττει παράδοση καθήκοντος. Ερωτώ, τι πρόκειται να κάνει η κυρία Δήμαρχε, και σας ρωτώ επειδή εκεί την εποχή δηλώνεται υπέροχος αυτής της κίνησης και χωρίς προσωπικά να υποθετούμε υπέρ της μίας ή άξης της λύσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Δεν ψηφίζουν σε αυτό το Δήμο. Που σημαίνει τι, ότι έχω βιογραφικό. Αυτό όμως θέλει κόσμο να το κάνει ένα Δήμαρχο. Γιατί οι περισσότεροι παίρνουν αυτούς που ψηφίζουν στον τόπο. Έτσι. Λοιπόν, οι δύο τουλάχιστον. Και δεν είναι μια σας είπα. Είναι οι νόμοι. Οι νόμοι, έτσι. Εάν η Επίτροπος εκκρίνει όποια δημοσκόπηση προτείνεται, εγώ θα βρω τα κρίματα να μην κάνω. Πάτε, ρωτήστε, εσείς όμως θα πάτε, θα ρωτήστε, θέλουμε να κάνουμε στον τύπο δημοσκόπηση. Μπορείτε να μας εκκρίνετε τι θα πάνε. Όμως θέλετε, πέστε το, εσείς περάστε το από την Επίτροπο, γιατί υπάρχει ένα θέμα. Έτσι, μη παρικούτε στην ύψα, μη το νου. Παρικούτε στο χωρίς, καλά και το χιόν. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Λέω ότι δεν είναι η λειτουργία μας, όπως είναι στην αρχή εκεί. Της θητείας που το πολύ ξεροπέσει και όπως την ξέρετε περισσότερο. Έχουν όλα έξτρα. Και θα το δείτε αυτό και από τα δικαιολογικά που θα έρθουν στα θέματα προς ψήφιση. Να δείτε και να καταλάβετε ίσως σε πόσο θέλετε να καταλάβετε και να ενεργήσετε στα θέματα, να καταλάβετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, το εγκρίνει και λέτε εδώ, μπορείτε να κάνουμε και να κάνουμε μέσα από την έλεγχο να θέλετε και παρακαλώ δεν σας διακούσα με την διακόπτη. Κυρίως ο πρόεδρος. Πολύ επιγραμματικά. Νομίζω ο καθένας έχει την ιστορία του και εγώ τουλάχιστον δεν την κομμάτισα ποτέ και δεν έφυγε στα δύσκολα και τώρα είμαστε στα πολύ δύσκολα. Έτσι. Όσο και του Καλλικράτη, ο οποίος τώρα και σε αυτή τη δική αλλάξη την υγεία, εγώ δεν θα σας νομίζω να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ποιο είναι η διαδικασία. Πρώτα, θεωρώ ότι πρέπει να εξελιχθεί ο κατάλογο των δημοτικών συμβούλων που έχουν ισολόγου και μετά να πάμε πολύ στο λόγο. Λοιπόν, ζήτησε τον λόγο, δικαιούται να πάρει τον λόγο στη διαδικασία, στη βάση πρώην ημερησίας. Τώρα, ως κορυφαίο λοιπόν, δεν αναφέρει πουθενά αν προηγούνται ή είναι στο τέλος, θέλω να εφαρμόσω τον κανονισμό. Είναι γραμμένος ο μιλητής με τη σειρά που δήλωσε και κατανάμει στο κατάλογο των υπόλοιπων μιλητών, θεωρώ ότι πρέπει να έχει το λόγο. Δηλαδή, κύριε Αντιούδη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τον λόγο. Αν δεν πάμε για τη στρατηγική συμπεριφορά, θα μείνουμε το βάσο του εκλογικού να μιλήσουμε. Γιατί φωνώ και πιστεύω ότι ερμηνεύεται κατά τον λόγο. Κύριε Αντιαλόγου, συγγνώμη, εγώ δεν το συγγνώμη. Σας διάβασα. Θα το εξηγήσω. Συγκεκριμένα πράγματα. Θα το εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε. Μου ζητάτε να παραδειάσω τον κανονισμό κατά περίπτωση, δεν ξέρω. Το πανέμορφο. Ο κανονισμό φρονώνει ότι έρχεται τη αντίθεση με το σύνταγμα που έχει την ελευθερία του λόγου πρώτα. Φαντάζομαι ότι αν το ερμηνεύατε αλλιώ, θα περιφορούσατε αλλιώ το κοινωνικό συμβούλιο. Δηλαδή,
είναι 25 πολίτες, βεβαίως είναι στην κρατική επιδική σας ευκαιρία να θα δώσετε ή όχι τον λόγο. Αλλά ένας πολίτης που θα μιλήσει για ένα δευτερόλεπτο, δεν νομίζω ότι παρακολεί την έργεια του λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, επομένως οριζόμενα έπρεπε να μην είχατε δώσει τον λόγο. Γιατί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ο λόγος δεν αφαιρέθηκε ποτέ από τον πολίτη στην ιστορία αυτής της χώρας. Όπως και σήμερα και φημένες. Η Δημοκρατία όμως δεν έχει εμπόδια του σπίτι μου και φαλήνη, γι' αυτό δεν έχω και τίποτα άλλο να πω εκτός από αυτό που είπα. Από αυτό που διαβάσατε. Λοιπόν, για να ενημερώσω και εγώ το χρόνο τη σειρά μου, έναν λίγο